Κάθε Παρασκευή στις 10 και 10 το πρωί στα νέα της πόλης, ο Δημήτρης Γκαγκαλίδης μας ξαναγεί στην Ξάνθη που προσπερνάμε και μας διηγείται άγνωστες ιστορίες της πόλης και των ανθρώπων της, σε κάθε στάση μας και μια θέατη γωνιά της Ξάνθης, μέσα από τις αλλιώτικες προτάσεις του Δημήτρη Γκαγκαλίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ξάνθης. Παρασκευή πρωί σήμερα με τις αλλιώτικες προτάσεις και εν όψη φυσικά της Πρωτομαγιάς, ο τίτλος που θα μπορούσαμε αυτή τη φορά να δώσουμε στις σημερινές προτάσεις είναι «Πρωτομαγιά όπως παλιά». Και για να είμαι έτσι λίγο πιο συγκεκριμένος με την πρόταση αυτή, θα αναφερθούμε σε κάποιες πρωτομαγιές που ζήσαμε και θυμόμαστε έτσι με νοσταλγία και πολύ αγάπη εμείς οι παλιότεροι, και συνάμα θα τις τροποποιήσουμε λίγο, θα τις μεταμορφώσουμε και θα τις παρουσιάσουμε σαν και σημερινές προτάσεις, ούτως ώστε αν θέλετε να κάνετε κι εσείς μία απόπειρα, είτε να ξαναζήσετε έτσι τα όμορφα παλιά χρόνια, είτε να προσπαθήσετε να βρείτε τις σημερινές έτσι όμορφες στιγμές, συνδυάζοντας το παλιό με το καινούριο. Πρωτομαγιά λοιπόν, σε μια Ξάνθη αρκετά χρόνια πριν, κάπου 30 και θυμάμαι τους ξανθιώτες και εν όψη Πρωτομαγιάς να φεύγουν και να πλημμυρίζουν την Ήπεθρο, τα χωράφια, τα βουνά, τις πλαγιές και τις θάλασσες, τις παραλίες και όλα αυτά τα όμορφα και ωραία μέρη της Ξάνθης που προτιμούνται τέτοιες στιγμές. Σε μια Ξάνθη του παρελθόντος όπου οι ξανθιώτες είχαν συνδυάσει στο μυαλό τους αυτές τις γιορτές, ας πούμε, με την Ήπεθρο, περισσότερο από σήμερα. Θυμάμαι ότι Πρωτομαγιά ή Καθαρή Δευτέρα ή την Κυριακή του Πάσχα ο κόσμος έβγαινε σχεδόν συνολικά έξω. Δεν ήταν τόσο πολύ έτσι της μόδας, να πούμε, ούτε οι ταβέρνες, ούτε το αυτοκίνητο, ούτε οι μεγάλες εκδρομές, ούτε τα ταξίδια, περισσότερο λόγω οικονομικών έτσι παραγόντων, αλλά και κοντά σε αυτούς και λόγω αντίληψης. Έτσι έμαθαν, έτσι έκαναν, θα να το πούμε έτσι πιο απλά. Η Πρωτομαγιά λοιπόν ήταν ευκαιρία για την Ήπεθρο. Στην Ήπεθρο που εκεί αναζητούνταν τα λόγω της ημέρας, τα λουλούδια, τα φυτά, τα όμορφα πρωτομαγιάτικα στεφάνια για να φτιαχτούν και να ευωδιάσουν αυτοκίνητα, σπίτια που κρεμόνταν έτσι σε πόρτες, σε εξώπορτες, κάνοντας και το ανάλογο έθιμο. Ένας από τους πιο προορισμένους και αγαπητούς έτσι προορισμούς για τους ξανθιώτες, θυμάμαι, ήταν το βουνό. Και επειδή το βουνό δεν ήταν όπως σήμερα συνδεδεμένο με το αυτοκίνητο, δηλαδή η μετάβαση δεν ήταν απαραίτητη να γίνει με αυτοκίνητο, υπήρχε και, είπαμε, άλλα χρόνια, περισσότερο λίγο έτσι οικονομική ανέχεια και όλα αυτά, η μετάβαση λοιπόν γινόταν και με τα πόδια. Σε μια Ξάνθη που όπως και σήμερα, όπως γνωρίζετε και καλά, δεν απέχει πολύ από το βουνό, από την πόλη, οπότε ποδαράδα και έτσι έναν όμορφο και ευχάριστο περίπατο με τα απαραίτητα συμπράγκαλα, τις προετοιμασίες, παραμάσχαλα όλα στον ώμο και φύγαμε για το βουνό. Τα μέρος, θυμάμαι, που προτιμούσαν έτσι οι ξανθιώτες ιδιαίτερα και ήταν και πολύ όμορφο ήταν τα δυο τα μοναστήρια και περισσότερο της Παναγίας της Καλαμούς.
αλλά και στο πρώτο, στην Παναγία την Αρχαγγελιώτισσα, θυμάμαι ότι υπήρχε η δυνατότητα όταν άνοιγε η πίσω πόρτα της αυλής του μοναστηριού. Όσοι έχουν επισκεφτεί και γνωρίζουν το μοναστήρι της Αρχαγγελιώτισσας καταλαβαίνουν, προσανατολίζονται έτσι πάνω κάτω. Πίσω λοιπόν από το ναό υπήρχε μια έτσι αψιδωτή πόρτα, θυμάμαι, η οποία όταν άνοιγε οδηγούσε σε ένα όμορφο σημείο, νομίζω ότι το αποκαλούσαμε ο βράχος της Τουρλωτής, κάπου εκεί τελείωνε και ο χώρος, έτσι, ο ευρύτερος χώρος υπαίθριος του μοναστηριού, όπου εκεί ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο, με γκαζόν, με έτσι όμορφο γρασίδι, με άπλα, με άνεση, όπου μπορούσαν και να παραμείνουν έτσι και να γίνει ένα πικνίκ λόγω Πρωτομαγιάς ή ένα όμορφο, μια όμορφη στιγμή, διασκέδαση, γλέντι, ό,τι ήθελαν τέλος πάντων έτσι οι ξανθιώτες. Ο χώρος ήταν αρκετά περιορισμένος, δηλαδή δεν υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα για πολύ κόσμο. Εκεί όμως που υπήρχε είναι στο δεύτερο μοναστήρι, στην Παναγία την Καλαμιώτισσα, όπου φανταστείτε λοιπόν, και όσοι δεν τα θυμάστε από παλιά, μπροστά στο προάβλιο, εκεί που σήμερα συνεχίζει ο ασφάλτινος δρόμος για να κατεβείτε στην πίσω πλευρά και να συναντήσετε τον δρόμο προς Σταυρούπολη. Εκεί λοιπόν στα πρώτα μέτρα μετά από την αλάνα εκεί του μοναστηριού ήταν ένα πολύ ωραίο πλάτωμα κατηφορικό που τελείωνε και σε ένα ίσωμα τέλος πάντων, και θυμάμαι και μάλιστα είχε και νερό, μια παλιά τουλούμπα αν θυμάμαι καλά, όπου αυτοί που υπαίθριοι τέλος πάντων εκεί κατασκηνωτές, αυτοί που έκαναν το πικνίκ εκεί, είχαν τη δυνατότητα να γεμίζουν και τα παγούρια και τις κανάτες τους με νερό. Ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος που πλημμύριζε κυριολεκτικά τέτοιες μέρες, Πρωτομαγιά και Πάσχα, θυμάμαι, να πήγαινε ο κόσμος και το τιμούσαν οι ξανθιώτες δεόντως. Φυσικά όσοι είχαν τη δυνατότητα μετακίνησης έτσι και λίγο πιο παραπέρα άρχιζαν από το τέταρτο και περισσότερο από το 8ο χιλιόμετρο Ξάνθη Σταυρούπολης και μετά, οι υπαίθριοι χώροι αναψυχής, οι χώροι δασικής αναψυχής που τους ξέρουμε σήμερα και οι οποίοι συνεχίζουν να προσφέρουν ακόμη και σήμερα τη δυνατότητα παραμονής, κατασκήνωσης, πικνίκ τέλος πάντων. Και αυτή ήταν ο χώρος εκεί στην Κρύα Βρύση, κάπου στο ύψος του Λυκοδρόμιου, λίγο πιο παρακάτω σκιερός και δροσερός χώρος του Λυκοδρομίου, εκεί λίγο πριν από το διασταύρωση για Σμύνθη, δίπλα στο δρόμο, σίγουρα το έχετε περάσει πολλές φορές, λίγο μετά από τη διασταύρωση προς το Πύλημα θα δείτε επίσης έναν όμορφο χώρο αναψυχής. Και φυσικά ένα τελευταίο σημείο που θυμάμαι έτσι και από παλιά, ο Γέρακας, το χωριό του Γέρακα, που πρόσφερε τη δυνατότητα σε πολλά σημεία του για όμορφα σημεία όπου το προτιμούσαν και πολλοί ξανθιώτες, δεν ήταν και μεγάλη απόσταση. Υπήρχε και μια σύνδεση έτσι με το χωριό, τα μονοπάτια που πήγαιναν προς το Πύλημα και προς τον Κρυό, ήταν πάρα πολύ όμορφο σημείο για κατασκήνωση. Εκτός όμως τις επιλογές του βουνού, θυμάμαι και οι ξανθιώτες να προτιμούν και κάποιες άλλες πιο κοντινές και πέρα από το βουνό επιλογές. Για παράδειγμα ήταν πολύ δημοφιλής το σημείο του, το αποκαλούσαμε τότε ο Τεκές, και εννοούσαμε το σημερινό άλσος Ευμύρου εκεί στην είσοδο του χωριού του Ευμύρου με το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας, όπου τότε λειτουργούσε και ένα σαν τουριστικό περίπτερο με πολύ ωραίους χώρους, με τα καρεκλάκια και τα τραπεζάκια έξω κάτω από τα δέντρα,
με αλάνα και μπόλικο χώρο για παιχνίδι, για μπάλα, για περπάτημα, για παρέες πολλές που μπορούσαν να κροβολιστούν τέλος πάντων σε κάθε σημείο του χώρου. Ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, ο οποίος εκτός από την Πρωτομαγιά, την Καθαρή Δευτέρα ή το Πάσχα, τον προτιμούσαν και για την ημερήσια τους εκδρομή αρκετά σχολεία της τότε Ξάνθης, μιλάμε για τη δεκαετία του 70, του 80, και λόγω της ύπαρξης του τουριστικού περίπτερου και λόγω της κοντινής απόστασης έτσι από την πόλη. Αρκετοί έκαναν τη διαδρομή με τα πόδια και φυσικά τα σχολεία που μπορούσαν εύκολα να ελέγξουν τους μαθητές τους μέσα σε αυτόν τον όμορφο και ασφαλή και υπέροχο αυτό τόπο. Μετέπειτα το τουριστικό περίπτερο θυμάμαι ότι μετεξελίχθηκε τόσο σε ταβέρνα όσο και σε καλοκαιρινό κλαμπ, από ό,τι θυμάστε εσείς έτσι οι παλιότεροι. Ήταν το ΕΔΕΜ νομίζω εκεί. Και δυστυχώς σήμερα έχει φτάσει σε μία μορφή που μάλλον θυμίζει έτσι λίγο παραμελημένη εικόνα. Δεν είναι όμως δύσκολο να η μεταμόρφωση και η αξιοποίησή του προς χάριν έτσι της αναψυχής των ξανθιωτών, των επισκεπτών και όλων αυτών που θέλουν να απολαύσουν το σημείο. Εκτός φυσικά αυτά τα μέρη τόσο στο βουνό όσο και τριγύρω από την πόλη, διαχρονικά τις προτιμήσεις έτσι, πολλών ξανθιωτών τις είχε και οι παραλίες της, του νομού, οι παραλίες της Ξάνθης και κυρίως τότε, όσο πιο πίσω γυρνάμε στα χρόνια, οι παραλίες του Πόρτο Λάγος. Και αυτό γιατί το πευκόδασος του Πόρτο Λάγος έφτανε και μέχρι τη θάλασσα, οπότε οι επισκέπτες και οι εκδρομείς της Πρωτομαγιάς τότε θα μπορούσαν άνετα να έχουν αυτήν την ωραία και δροσερή φυσική σκιά από τα δεντράκια και από τα πεύκα, απλώνοντας και τις κουβέρτες, τα τραπεζομάντιλα, τα φαγητά τους και όλα αυτά. Όσοι φυσικά είχαν τη δυνατότητα της μετακίνησης, είτε με τα λεωφορεία είτε με τα αυτοκίνητά τους. Από τις υπόλοιπες σημερινές παραλίες της Ξάνθης, κάποιον έτσι σχετικό κόσμο, ένα κομμάτι, μια μερίδα αυτού των προτιμήσεων, μάλλον πήγαινε προς τα Άβδυρα, καθώς τόσο ο Αγιάννης όσο το Μυρωδάτο και η Μάνδρα μετέπειτα μετεξελίχθηκαν και αξιοποιήθηκαν. Και μάλιστα τα Άβδυρα είχαν και από παλαιότερα και τις κατασκηνώσεις και τον Άγιο Παντελεήμονα εκεί με το Αλσίλιο, οπότε είχαν κάποιους χώρους που ενδεδειγμένους τέλος πάντων και γύρω εκεί από το στα πευκάκια εκεί του αρχαιολογικού, του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου και των κατασκηνώσεων, όπου θα μπορούσαν να μείνουν και να κάνουν το πικνίκ τους λόγω των ημερών, ας πούμε, λόγω της Πρωτομαγιάς. Αυτά πάνω κάτω ήταν τα σημεία που προτιμούσαν και που έκαναν τις εκδρομές τους και την Πρωτομαγιά τους οι Ξανθιώτες. Και πολλά από αυτά θα μπορούσαν και σήμερα να είναι στις δικές σας προτιμήσεις. Έτσι λοιπόν, ερχόμενοι στο σήμερα, να πούμε ότι μια πολύ ωραία έτσι πρόταση θα ήταν αυτή προς τις πλαγιές της Ροδόπης και τις παρυφές εκεί των βουνών της Ξάνθης, τόσο στα πρώτα μας εκεί βουνά προς το Τσάλ, όσο και μετέπειτα προς την Σταυρούπολη. Αν και ο καιρός έτσι είναι σύμμαχος, θα βρείτε εξαιρετικά σημεία και μάλιστα η σημερινή εποχή διαθέτει και κάποιες έτσι προσφερόμενες ανέσεις στους επισκέπτες του Σαββατοκύριακου ή της Πρωτομαγιάς, κάποιες υπαίθριες ψισταριές, κάποιες υποδομές έτσι λίγο με τα σκουπίδια, λίγο τα παγκάκια, τα κιόσκια, τέλος πάντων μπορούν να ικανοποιήσουν αρκετούς από αυτούς που θα επιλέξουν αυτά τα σημεία. Να πω την αλήθεια, γρήγορα γεμίζουν οι
θέσεις εκεί στα πρώτα χιλιόμετρα που σας είπα, εκεί που υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για υποδοχή επισκεπτών, είναι στην Κρύα Βρύση, βρίσκεται λίγο μετά το Γέρακα, προς τα αριστερά του δρόμου. Εκεί θα βρείτε αρκετά σημεία και τέλος πάντων αντέχει αρκετό κόσμο το μέρος. Στο λυκοδρόμιο και στο χώρο εκεί ακριβώς από κάτω γρήγορα γεμίζει και θα δυσκολευτείτε να βρείτε σημείο για να μπορέσετε να το απολαύσετε. Εκεί όμως που υπάρχουν περισσότερα είναι στην δεύτερη έξοδο προς το λυκοδρόμιο. Αν αφήσετε την επιλογή προς Καλυθέα και συνεχίσετε προς Σταυρούπολη, τότε στους λόφους και τις πλαγιές από αριστερά σας υπάρχουν πολύ όμορφα σημεία, χωρίς βέβαια κάποιες έτσι σχετικές ανέσεις, ούτε ψισταριές εκεί δεν θα βρείτε, ούτε παγκάκια και κιόσκια, αλλά έχοντας μαζί σας 2-3 απαραίτητα πράγματα, εύκολα μπορείτε να περάσετε μια πολύ όμορφη πρωτομαγιά. Αν τυχόν τα γνωρίζετε έτσι καλά τα μέρη και προσανατολίζεστε, είναι προς αριστερά όπου υπάρχουν κάποιοι χωμάτινοι παράδρομοι που μπορούν να οδηγήσουν και στη Σταυρούπολη, στα Κομνηνά από την πίσω μεριά. Κάπου εκεί σας προτείνω και φυσικά αν ακόμη περισσότερα γνωρίζετε πιο προς τα πάνω θα βρείτε και τον προφήτη Ηλία όπου εκεί είναι μια θαυμάσια επιλογή και φυσικά όλη η περιοχή εκεί στην κοιλάδα του Νέστου γύρω από τα Κομνηνά και τη Σταυρούπολη κάτω από τη γέφυρα στις παρόχθειες περιοχές από τη Σταυρούπολη και μέχρι το Δαφνώνα. Θυμηθείτε ότι υπάρχει και μια χωμάτινη σύνδεση 5 χιλιόμετρων από τη Σταυρούπολη μέχρι το Δαφνώνα, όπου εκεί θα βρείτε πάρα πολλά σημεία να απολαύσετε, ακόμη και αν θέλετε να έχετε και την ησυχία σας, θα βρείτε πολλά όμορφα μέρη για να κάνετε την δική σας ξεχωριστή και όμορφη πρωτομαγιά. Και τέλος, αν πάμε στο σήμερα και στην θάλασσα, την παραλιακή ζώνη ας πούμε της Ξάνθης, εδώ οι επιλογές είναι ακόμη πιο πολλές από το παρελθόν. Ολόκληρη η παραλιακή ζώνη από το Πορτολάγος και τη Μάνδρα μέχρι τα Άβδυρα, το Μυροδάτο, τα Μάγκανα και ακόμη παραπέρα το Εράσμιο και το Δασοχώρι εκεί ενδείκνονται για την πρωτομαγιάτικη εξόρμησή σας. Να σημειώσω ότι στην Μάνδρα είναι αρκετά όμορφα τα πράγματα με το σχετικό εκεί καλοπισμό αλλά και την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Δήμος προσφέροντας και κάποια έτσι άνεση και νοικοκυροσύνη θα έλεγα που έχει ο χώρος. Προς τα Άβδυρα και το Μυροδάτο ίσως δυσκολευτείτε και λόγω της πολυκοσμίας για αυτούς που θέλουν και κάπως έτσι την ησυχία τους, η οποία ησυχία αυξάνεται όσο πάτε προς τα πιο δυτικά, εκεί Μάγκανα και Εράσμιο υπάρχουν μεγάλες παραλίες, μεγάλη άπλα όπου θα έχετε την άνεσή σας. Αν αποζητάτε και μια αλλιώτικη πρόταση διαφοροποιημένη έτσι από το γενικότερο σύνολο, θα σας πρότεινα τις περιβαλλοντικές, ας τις χαρακτηρίσω έτσι, διαδρομές γύρω από την πρώην Αμερικάνικη βάση. Θα πάτε εκεί, η πρόσβαση είναι από Δασοχώρη και θα αφήσετε την επιλογή προς την θάλασσα, την παραλία Ερασμίου, και θα πάτε προς Δασοχώρη και προς την πρώην, όπως σας είπα, Αμερικάνικη βάση. Εκεί ακολουθώντας πορεία από δεξιά θα την περάσετε και θα βρεθείτε στο περιβαλλοντικό πάρκο Νέστου όπου εκεί υπάρχουν κάποιες έτσι, εγκαταστάσεις αυτού του εγχειρήματος που προσπάθησαν να κάνουν εκεί του περιβαλλοντικού πάρκου Νέστου. Εσείς μπορείτε είτε εκεί τριγύρω ή προσεγγίζοντας περισσότερο είτε τη θάλασσα είτε το δάσος του Κοντζά Ορμάνι εκεί να επιλέξετε το σημείο που σας αρέσει ανάμεσα σε λεύκες, σε δέντρα ή προς τη θάλασσα όπου θα μπορέσετε να απολαύσετε την δική σας έτσι, πρωτομαγιά. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα εν ώψη πρωτομαγιάς και μάλιστα ίσως να αποτελέσει και το έναυσμα αυτή η πρωτομαγιά και μια δική σας εξόρμηση ώστε να αυξήσετε και το ενδιαφέρον της παρέας είτε της οικογένειάς σας
ώστε να επιλέγουν πιο συχνά αυτού του τύπου έτσι τις εξορμήσεις, αυτό το πικνίκ που λέγαμε παλαιότερα και το είχαμε περισσότερο στις προτιμήσεις μας. Σήμερα δεν ξέρω δυστυχώς ή ευτυχώς πώς να το χαρακτηρίσω, προσανατολιζόμαστε περισσότερο σε περισσότερες ανέσεις, να έχουμε έτσι δίπλα μας την ταβέρνα ή την επιλογή προς μια τουριστική, θα έλεγα, προτίμηση, κατεύθυνση σε ένα τουριστικό σημείο, έχοντας κυρίως αυτές τις ανέσεις ώστε να μην κουβαλάμε πράγματα, να έχουμε, να μην μας λείψουν και κάποια άλλα, να μην κουραστούμε κτλ. Εάν και μπορείτε να κάντε κάποιες παραχωρήσεις, θα βρείτε σίγουρα αυτή την χαμένη έγκλη του παλιού καιρού, όπου ο κόσμος έβγαινε πιο συχνά στην Ήπεθρο, έχοντας και γίνονταν χαρούμενοι με πιο λίγα πράγματα, κουβαλώντας έτσι 2-3 τάπερ με κάποια πρόχειρα φαγητά και με λίγο έτσι ποτό και ένα ραδιόφωνο να έχει μια μουσική για να χορέψει, να γλεντήσει, έμεναν ανεξίτηλα, θα έλεγα, στις αναμνήσεις μας. Αυτά έχουμε να θυμόμαστε, με αυτά περνούσαμε και πολύ όμορφες στιγμές που ίσως και σήμερα κάποιοι ανακαλύψουν και λόγω ηλικίας, γιατί δεν τις γνώριζαν. Οπότε εμείς οι παλιότεροι ας τους δώσουμε την ευκαιρία και μπορεί να είναι η αρχή για να προτιμούν και τέτοιου είδους έτσι, εξορμήσεις και για να εμπλουτίσουν περισσότερο τις επιλογές τους. Αυτά για σήμερα. Πρωτομαγιά όπως παλιά, λοιπόν, είπαμε ο τίτλος, εν όψη Πρωτομαγιάς, εν όψη καλοκαιρίας και εν όψη αυτών των επιλογών που μπορούμε να αυξήσουμε από εδώ και πέρα στην Ξανθιώτικη Ήπεθρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Τα ξαναλέμε την επόμενη φορά. Κάθε Παρασκευή στις 10 και 10 το πρωί στα νέα της πόλης, ο Δημήτρης Γκαγκαλίδης μας ξαναγεί στην Ξάνθη που προσπερνάμε και μας διηγείται άγνωστες ιστορίες της πόλης και των ανθρώπων της, σε κάθε στάση μας και μια θέατη γωνιά της Ξάνθης, μέσα από τις αλλιώτικες προτάσεις του Δημήτρη Γκαγκαλίδη.